Πάμε και στο επόμενο ερώτημα. Έστω μονοδιάστατο πίνακα Α μεγέθου είναι μεγαλύτερο του 2, τα στοιχεία του οποίου έχουν τιμέ 0 ή 1. Πολύ ωραία. Ο πίνακα λέει αυτό καλείται περιοδικό και μα δίνει έναν ορισμό. Αν τα 0 και τα 1 εμφανίζονται εναλλάξ τη θέση του πίνακα. Ανεξαρτήτω λέει, αν το πρώτο στοιχείο είναι 0 ή 1. Για παράδειγμα, ο πίνακα αυτό είναι περιοδικό και βλέπει ότι πάει 1-0, 1-0, 1-0. Δηλαδή τα εναλλάσσει. Και η άλλη εναλλακτική που υπάρχει είναι να ξεκινάει με 0 δηλαδή, αλλά μετά θα πηγαίνουν να αλλάξει μία το ένα, μία το άλλο, εντάξει. Οπότε σχετικά απλός ο ορισμός τον οποίο μας δίνει. Και μας ζητάει να γράψουμε μια συνάρτηση, η οποία είναι int periodic, int pinax, int ni, η οποία δέχεται ως ορίσματα έναν πίνακα ακεραίων πίνακ συνηθέσεων και επιστρέφει μείον ένα πρώτον αν ο πίνακας έχει μη επιτρεπτές τιμές, ένα αν ο πίνακας είναι περιοδικός ή 0, αν ο πίνακας έχει στοιχεία με τιμές μόνο 0 ή 1, αλλά δεν είναι περιοδικός, εντάξει. Τώρα εδώ πέρα, επί της ουσίας βέβαια, μας προδιαγράφει και όλους τους ελέγχους πρέπει να κάνουμε με έμεσο τρόπο, γιατί μας λέει για παράδειγμα ότι θα πρέπει να επιστρέφω μείον 1, αν ο πίνακας έχει μη επιτρεπτές τιμές. Άρα λοιπόν αυτός εδώ πέρα μπορεί να είναι ο πρώτος έλεγχος που να κάνω. Να κάνω δηλαδή μια διαπέραση του πίνακα και να τσεκάρω ότι όλα τα στοιχεία του πίνακα είναι 0 ή 1. Εντάξει. Αμέσως μετά, μόλις επαληθεύσω ότι όλα τα στοιχεία είναι 0 ή 1, αμέσως μετά να κάνω αυτόν εδώ τον έλεγχο περιοδικότητας. Ωραία. Και φυσικά μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι αρκούντος απλός, δεδομένου και του στρες και του άγχους που υπάρχει σε εξετάσεις. Τέλος πάντων, πάμε να το δούμε λιγάκι. Έτσι, ξεκινάμε με το int periodic, λοιπόν, να γράψω το πρωτότυπο της συνάρτησης. Int πίνακ, ο πίνακας των νη θέσεων, και int νη. Ωραία. Και αμέσως μετά πάμε να βάλουμε ένα άγκιστρο, να κοπανίσω μια μεταβλητή i, την οποία θα τη χρειαστώ σίγουρα, να αφήσω και λίγο κενό χώρο από κάτω, μπας και χρειαστώ καμιά μεταβλητή ακόμα. Και πάμε τώρα να κάνουμε τον πρώτο έλεγχο, πάντοτε σχολιασμός του κώδικα με αυτό το οποίο κάνουμε. Έλεγχος επιτρεπτών τιμών, λοιπόν, γράφω. Και αμέσως μετά πάμε να κάνουμε αυτόν τον εύκολο έλεγχο, γιατί θα κάνουμε μια διαπέραση του πίνακα και θα ελέγχουμε απλώς τι τιμή έχει ο πίνακα στην τρέχουσα θέση. Έτσι, η φορά ίσον 0, λοιπόν, i μικρότερο του νη, i συν συν. Ο έλεγχος τον οποίο πρέπει να κάνω τώρα είναι ότι το δεδομένο στοιχείο του πίνακα, δηλαδή το τρέχον μάλλον στοιχείο του πίνακα, το πίνακ του i, αν το πίνακ του i λοιπόν είναι διαφορετικό από το 0 και επίσης είναι διαφορετικό από το 1, και πίνακ του i λοιπόν διάφορο του 1, τότε αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι να σταματήσω την εκτέλεση, δεν έχει νόημα να συνεχίσω, και η επιστρεπόμενη τιμή την οποία μου λέει ότι θα βάλω είναι το μείον 1, εντάξει. Οπότε εδώ σταματάει η εκτέλεση του προγράμματος, της συνάρτησης μάλλον, επιστρέφεται το μείον 1 και τελειώνει η ιστορία εδώ. Συνεπώς τώρα, εφόσον έχουμε προχωρήσει και έχει ολοκληρωθεί το for, αυτό σημαίνει ότι έχουμε σίγουρα 0 και 1 μέσα στον πίνακά μας πια, έτσι. Οπότε πάμε στο δεύτερο σημείο του κώδικα που θα ελέγξουμε, να κάνουμε έλεγχο, δηλαδή περιοδικότητας. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι τώρα ο έλεγχος περιοδικότητας έχει ένα θέμα, γιατί έχουμε δύο βασικές περιπτώσεις αναλόγως με το τι είναι το τρέχον στοιχείο του πίνακα, έτσι. Αλλά μπορούμε να το διαχειριστούμε σχετικά εύκολα και ο τρόπος θα το διαχειριστούμε είναι ο εξής. Θα βάλω μία τρέχουσα μεταβλητή, η οποία τρέχουσα μεταβλητή θα δείχνει τι θέλουμε να έχει στην τρέχουσα θέση ο πίνακας. Δηλαδή θα κάνουμε τη διαπέρασή μας πάνω στον πίνακα και έτσι όπως θα κάνουμε τη διαπέρασή μας θα θέλω το τρέχον στοιχείο του πίνακα, δηλαδή το πίναξ του i, θα απαιτώ να έχει τιμή ίση με μια μεταβλητή current. Η μεταβλητή current, ας πούμε, τι ρόλο θα βαράει, ότι τώρα θέλω να είναι 1, τώρα θέλω να είναι 0 και έτσι θα το διαχειριστώ με έναν σχετικά εύκολο τρόπο. Συνεπώς, όταν ξεκινάμε με το καλημέρα, αναλόγως με την τιμή που έχει ο πίνακα στην πρώτη θέση, αυτή θα ορίζει, έτσι, και ποια είναι η τιμή που θέλω να έχω στην πρώτη θέση του πίνακα. Δηλαδή, αρχικά το current θα το βάλω καρφωτά να είναι το πίνακ του μηδενός, έτσι. Και αμέσως μετά θα κάνω μία επανάληψη, την οποία επανάληψη θα την τρέξω για όλες τις θέσεις του πίνακα. Δηλαδή, φορά ίσον 0, i μικρότερο του νη, i συν συν, έτσι. Και εδώ πέρα θα κάνουμε λοιπόν τον εξής έλεγχο. Ο έλεγχος που θα κάνω είναι αν το πίνακ του i, το τρέχον στοιχείο του πίνακα δηλαδή, είναι ίσο με το current το οποίο θέλω. Έτσι. Αν λοιπόν αυτό ισχύει, έτσι, δηλαδή είναι όντως το τρέχον στοιχείο του πίνακα, τότε τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να κάνω μια προοικονομία για το επόμενο, για το στοιχείο i συν 1.
αλλά η προοικονομία είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, τι θα κάνω, θα βάλω το current στοιχείο να έχει τιμή αντίθετη από αυτή που είχε πριν. Εντάξει. Δηλαδή, εδώ θα κάνω έναν έλεγχο και θα πω το εξής. Αν το current είναι ίσο με το 0, έτσι, τότε πήγαινε και θέσε το current να είναι ίσο με το 1. Δηλαδή, το επόμενη φορά θέλω να είναι ίσο με το 1. Αλλιώς, εντάξει, δηλαδή αν το current είναι ίσο με το 1, θέσε το current να είναι ίσο με το 0. Τα έγραψε έτσι τώρα, έτσι το if else, μπορούσαμε να τα κάνουμε και πιο στοιχισμένα, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα, αυτό λοιπόν θα συμβεί αν το τρέχον στοιχείων του πίνακα είναι αυτό το οποίο θέλω. Αν δεν είναι αυτό το οποίο θέλω, αυτό σημαίνει ότι ο πίνακας δεν είναι περιοδικός, οπότε μπορώ να διακόψω την εκτέλεση του προγράμματος και να επιστρέψω την τιμή 0, όπως λέει στην εκφώνηση, έτσι. Αλλιώς λοιπόν, return 0. Πολύ ωραία, εφόσον τώρα το for ολοκληρωθεί, σημαίνει ότι έχει γίνει ο έλεγχος όλων των θέσεων του πίνακα και αυτός πράγματι είναι περιοδικός. Συνεπώς επιστρέφω την τιμή 1 και τερματίζω. Εντάξει. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτό το προγραμματάκι, το οποίο είχε έτσι, δεν έχει ιδιαίτερη επιπλοκή αν το σκεφτούμε σχετικά απλά. Έτσι, και επίσης να πω ότι και αυτή που βλέπεις εδώ είναι μια απλοϊκή λύση. Δηλαδή και στην ενδεικτική επίλυση μάλιστα έχουν μια πιο πονηρή λύση. Αλλά το θέμα είναι να, όσο καλύτερα να δουλεύει ο κώδικας. Έτσι, αυτά που έχουμε πει. Να έχουμε δηλαδή να έχουμε ωραία στοίχηση στον κώδικα, να έχουμε ωραία αντιστοίχηση μεταβλητό, να βάζουμε τα σχολιάκια μας και αμέσως μετά το γεγονός του να γράψουμε ένα λίγο πιο περίπλοκο κώδικα, αλλά ο κώδικας αυτός να δουλεύει σωστά είναι κάτι το οποίο είναι φοβερά σημαντικό. Εντάξει. Αυτά λοιπόν σχετικά και με αυτό το θεματάκι.